Βρισκόμαστε στα γραφεία του Ιπποκράτη με την πρόεδρο της ομάδας, τη Βαλεντίνα Τεντρουμούση, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες για την πολύ μεγάλη επιτυχία της εισόδου ξανά της γυναικείας ομάδας του Ιπποκράτη στην Α2. Καταρχήν να σας καλωσορίσω. Κατά δεύτερον, ναι, είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για εμάς, για όλους εμάς και για το νησί και ιδιαίτερα για εμάς που το έχουμε παλέψει, το έχουμε τρέξει ένα χρόνο τώρα. Προσπαθούμε τουλάχιστον να το φτιάξουμε, να το δημιουργήσουμε όλο αυτό, να δείξουμε, να αναδείξουμε τα δικά μας παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι για μας ήταν πιο εύκολο το γυναικείο τμήμα, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, τα κορίτσια μας είναι έτοιμα, συμπληρωμένα, οπότε κινούμαστε με κορίτσια, γυναίκες μάλλον, με γυναίκες από τα γύρω νησιά, έτσι έχουμε ξεκινήσει. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για το νησί μας να επιστρέφει στα παρκέ της Α2 και φαντάζομαι για τους γονείς των κοριτσιών που είναι εδώ από την ΚΟ αλλά και από τα γερονησιά είναι πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι τα παιδιά τους θα αγωνίζονται σε αυτή τη σπουδαία κατηγορία του μπάσκετ των γυναικών. Έτσι είναι. Καταρχήν νομίζω ότι πρώτα απ' όλα ο Ιπποκράτης πάντα είχε να δείξει κάτι. Δεν είναι τώρα. Ο Ιπποκράτης είναι από το 1978, κακά τα ψέματα. Ηλικιακά είμαστε κοντά 44 χρονών. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια κάτι είχε παρουσιάσει, κάτι είχε αναδείξει. Α1, Α2 και στο τοπικό και τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια πάντα τα μετάλλια μας είχαμε, όλα τα τμήματα. Αλλά σαφώς όλο αυτό που γίνεται με καινούργια διοίκηση, γιατί είπαμε να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι από την αρχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν ήμασταν στο χώρο, κακά τα ψέματα, πρώτη φορά ασχοληθήκαμε, είναι μεγάλη τιμή και νομίζω ότι είναι και μεγάλη τιμή για το νησί και για τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα, το να έχεις την Α2, ας πούμε, στα πόδια σου μέσα και να έρχονται οι γονείς σου, να έρχονται οι φίλοι σου, να σε βλέπουν, είναι προτέρημα όλο αυτό. Είναι προτέρημα. Ο Ιπποκράτης τοποθετήθηκε στο δεύτερο όμιλο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλα ονόματα του γυναικείου μπάσκετ, δύσκολες ομάδες. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η ομάδα? Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε με άλλες προοπτικές. Και αυτό ήταν το αίτημά μας από την αρχή, το να αναδείξουμε τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας κορίτσια. Από τα δωδεκάνησα. Θέλω να το υπογεγραμμίσω όλο αυτό από τα δωδεκάνησα. Γιατί σαφώς, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και το πρωτάθλημα, φεύγοντας ο Ιπποκράτης από το τοπικό, δεν υπάρχει και πρωτάθλημα γυναικών ούτε στη Ρόδο ούτε στην Κάλυμνο. Δηλαδή είναι η τέταρτη ομάδα η οποία φεύγει, δεν μπορεί να γίνουν κάποια πρωταθλήματα. Αυτή ήταν η σκέψη μας. Ούτως ώστε είπαμε να έχουμε κόσμο από τα δωδεκάνησα. Αυτό κάνουμε. Τώρα βέβαια εκεί που μας έχουν βάλει, θα έχουμε σίγουρα και 1-2 μεγαλύτερες μεταγραφές. Θα σας πούμε αργότερα. Ωραία. Πάμε λίγο στα πιο μικρά τμήματα, στις ακαδημίες του Ιπποκράτη. Πότε θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις, θα ξεκινήσετε τις εγγραφές, είναι όλα έτοιμα, πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, σιγά σιγά οι μηχανές παίρνουν μπρος σε όλες τις ομάδες. Έτσι, ναι. Ξεκινάμε. Καταρχήν είναι όλα καινούργια και οι προπονητές μας, θα έχουμε και οι προπονήτριές μας είναι καινούργιες φέτος. Θα έχουμε σε λίγο καιρό και τις ανακοινώσεις. Ξεκινάμε τη Δευτέρα τις εγγραφές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 6 με 8 εδώ στα γραφεία μας. Θα βγάλουμε και ανακοίνωση από αύριο, θα μας τα έχει έτοιμα από το γραφείο. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά τις εγγραφές μας από τη Δευτέρα. Και προπονήσεις θα ξεκινήσουμε από αρχές Σεπτεμβρίου. Βέβαια η Α2 ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό που μια γυναίκα βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας. Όπως είπατε και πριν, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε αυτή τη θέση. Βέβαια ήσασταν πάντα κοντά στο χώρο του αθλητισμού και του μπάσκετ. Οπότε νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι μια γυναίκα πλέον είναι στο τιμόνι του Ιπποκράτη και παλεύει και καταφέρνει μικρές νίκες που ανεβάζουν την ομάδα πάρα πολύ ψηλά. Οι γυναίκες είμαστε πολυμορφικά, κακά τα ψέματα. Ό,τι βάλουμε στόχο νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν είμαι μόνη μου, είναι και άλλοι άνθρωποι από πίσω, είναι πολλοί άνθρωποι. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, οι εμφανείς και οι υπόλοιποι ξέρουν ποιοι είναι.
πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Μπαφίτη πρώτα απ' όλα. Δεν θα κάναμε, δεν, είχα μεγάλη στήριξη από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Την κυρία Μπαφίτη, τον Μάκη τον Δούβαλη, την ΕΟΚ. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω το δικό μας τον Παναγιώτη, τον Χατζηχριστοφή, γιατί όλο αυτό το, και την ΣΕΒΗ βέβαια, αλλά όλο αυτό το είχα μοιραστεί πριν ένα χρόνο με τον Παναγιώτη, έτσι, και, και εκείνος με κατεύθυνε σε κάποια πράγματα με τη βοήθειά του, γιατί σίγουρα είναι, πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό για το νησί. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι, με βοηθήσανε, είναι κάποιοι άλλοι και από την ομάδα και από το σύλλογο που τρέξαν όλα αυτά, αλλά είναι και οι στόχοι που βάζεις, έτσι, πάντα για το καλύτερο, για το καλύτερο των παιδιών.